Θα πάμε γρήγορα να συνομιλήσουμε. Έχουμε τη χαρά να έχω φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθήνας, πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Κυρία Μπακογιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Τζένο. Λοιπόν, είστε το πρόσωπο των ημερών. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνατε σκεμμένα ή όχι, αλλά είστε το πρόσωπο το οποίο πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την παρουσία σας στην τελετή ορκομοσίας του Ταγί Περντογάν. Οφείλω να ομολογήσω ότι παρακολουθούσα και τις αντιδράσεις που υπήρξαν και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο είχε δημοσιεύσει η Εφημερίδα των Συντακτών προχτές, το οποίο έλεγε, μάλιστα το είχε κάνει και ως άποψη η Εφημερίδα των Συντακτών, λέγοντας ότι είναι σωστή κίνηση αυτό που κάνατε, δηλαδή να πάτε στη συγκεκριμένη τελετή. Καταχέριαζε μάλιστα και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο, ο οποίος επιτέθηκε σε εσάς στο Twitter για τη συγκεκριμένη ενέργειά σας. Ξαφνικά άλλαξε όμως η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και άλλαξαν γραμμή και οι εφημερίδες. Θέλετε καταρχάς να μας πείτε γιατί επιλέξατε να το κάνετε αυτό? Κύριε Τζένο, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ασκήσει εξωτερική πολιτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μα γι' αυτό σας ρωτάω. Παρακολουθώ με τρομερή λύπη ότι 4 μήνες τώρα 2 Έλληνες αξιωματικοί μας αδίκως είναι κλεισμένοι στις τουρκικές φυλακές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση με τις προσπάθειές της μέχρι τώρα δεν είχε κανένα αποτελέσματα στην απελευθέρωσή τους. Θεωρώ λοιπόν καθήκον του οποιοδήποτε πολιτικού έχει την οποιαδήποτε δυνατότητα να βάλει ένα λιθαράκι προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης αυτών των 2 αξιωματικών μας, να το κάνει. Έτσι, όταν πήρα την πρόσκληση την προσωπική του κ. Ερντογκάν και μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο του κόμματός μου, επήγα για 18 ώρες στην Άγκυρα να περάσω και εγώ με τη σειρά μου το δικό μου μήνυμα στους Τούρκους, ότι αυτή η πράξη την οποία έχουν κάνει είναι παντελώς αδιέξοδη και άδικη. Αυτή ήταν η προσπάθειά μου και αυτό έκανα, και το έκανα εν γνώση ότι μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι να παραξενευτούν γιατί πήγε η Ντόρα στην ορκομοσία του Ερντογκάν κτλ. Αλλά στην πολιτική δεν υπάρχουν τα προσωπικά ή τα όποια άλλα συμφέροντα, εάν μπορείς να προσφέρεις κάτι σε ένα εθνικό θέμα, και για μας και για όλους τους Έλληνες είναι ένα θέμα το οποίο μας πονάει πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν πήγα. Εσείς εκτιμάτε ότι οι κινήσεις τις οποίες κάνει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί βλέπω τώρα ότι ξαφνικά μετά από σχεδόν 4 μήνες προσπαθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και το βλέπω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να σηκώσει πάλι το θέμα των 2 στρατιωτικών. Εκτιμάτε ότι έχουν γίνει λανθασμένες κινήσεις από την ελληνική κυβέρνηση, κυρία Μπακογιάννη? Κοιτάξτε, εκτιμώ εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θέλω να μπω στην κουβέντα αυτή τη στιγμή, γιατί οι 2 αξιωματικοί μας εξακολουθούν και είναι στις φυλακές. Mm-hmm. Και εγώ δεν είμαι ούτε Καμένος, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ένα αυξημένο αίσθημα ευθύνης στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Άρα δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι και να μην πέσουμε στην λογική παγίδα του διχασμού την οποία προσπαθεί να στήσει ο κύριος Καμένος, που καλά, ο κύριος Καμένος είναι άνευ, δεν τον παίρνει κανείς σοβαρά. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, όπου αυτό μου έκανε πραγματικά, πρέπει να σας πω, αλγινή εντύπωση εχθές, η δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Μα γι' αυτό εγώ είπα. Έπρεπε. Μα γι' αυτό εγώ είπα ότι εξ αρχής μου προκαλεί εντύπωση, διότι τα μέσα που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και παίρνουν γραμμή από το Μέγαρο Μαξίμου, σας απέδωσαν τα εύσημα στην αρχή. Σας απέδωσαν τα εύσημα. Στη συνέχεια μου κάνει εντύπωση ότι φάνηκε ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε στη γραμμή του κυρίου Καμένου. Ναι, αυτό, εν πάση περιπτώσει, η ευθύνη ανοίξει στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε αυτή την απόφαση και ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να ξέρει ότι ιστορικά, και αν δεν το ξέρει καλά θα κάνει να το μάθει, ιστορικά οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είχαν πάντοτε συνεργασία και δίνανε τις μάχες από κοινού. Η πρώτη φορά που αυτό έσπασε
είναι επί κυβερνήσεως Τσίπρα με υπουργό εξωτερικών τον κύριο Κοτσιά και υπουργό αμήνης τον κύριο Καμένο, όπου η ελληνική αντιπολίτευση είτε στο θέμα το Σκοπιανό τα μάθαινε κατόπιν εορτής, για να καταλήξουμε εκεί που καταλήξαμε στη συμφωνία του Σκοπιανού, είτε στο θέμα της Αλβανίας αρνούνται να ενημερώσουν σήμερα, είτε για οποιαδήποτε θέματα τα οποία χειρίζονται, θεωρούν ότι η αντιπολίτευση μπορεί να είναι, να τελεί εν αγνία ή να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα θέματα αυτά για να διασπάσουν την αντιπολίτευση. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά κυρίως είναι άκρως ανησυχητικό για την επιπολαιότητα με την οποία γίνεται ο χειρισμός εθνικών θεμάτων. Και αυτό είναι που με ανησυχεί διπλά. Πάντως, παρά την κριτική που σας άσκησε το Μέγαρο Μαξίμου, συναντάτε τελικά ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ερντογάν στις Βρυξέλλες? Είδατε, είχα άκουσα χθες. Γιατί αυτό μου προκαλεί εντύπωση εμένα τώρα, αλλά εντάξει. Άκουσα χθες δήλωση του κυρίου Ζαχαριάδη, ο οποίος δικαιολογείται ο καημένος, γιατί είναι νέο παιδί, εμπάσχεται, δεν ξέρει από άσκηση εξωτερική πολιτική, ο οποίος έλεγε: μα είμαστε μαλωμένοι με την Τουρκία και άρα πρέπει να κάνουμε μούτρα. Τα μούτρα ξέρω ότι μπορεί να τα κάνουμε στον άντρα μας, στο φίλο μας ή δεν ξέρω τι. Στην εξωτερική πολιτική, καλό είναι να πει κάποιος τον κύριο Ζαχαριάδη, δεν κάνουμε μούτρα. Και ο κύριος Τσίπρας, όσο φοβότανε ότι ο κύριος Ερντογκάν δεν θα τον δει, έβριζε εμένα που πήγα. Τώρα που ο ίδιος θα δει τον κύριο Ερντογκάν, υποθέτω ότι αλλάζουν τα πράγματα, όπως του είπε και ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό, κύριε Τζουρό, σας λέω, η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής θέλει σοβαρότητα, θέλει υπευθυνότητα, θέλει αίσθημα κυρίως πατριωτικής ευθύνης. Να βάζεις την πατρίδα σου και τα συμφέροντά της πάνω από οποιοδήποτε πολιτικό όφελος ή κομματικό όφελος. Όταν δεν το κάνεις αυτό, δίνεις την εικόνα την οποία δίνει σήμερα και θα δώσει σήμερα στο ΝΑΤΟ ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος και ο κύριος Κοντζιάς, όπου θα πάνε ένας πρωθυπουργός και δύο υπουργοί και ο ένας υπουργός θα λέει τα αντίθετα από τον άλλο υπουργό. Αδικεί την Ελλάδα. Δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα. Θέλω ένα σχόλιο και για αυτό το οποίο έχει προκύψει σήμερα με το δημοσίευμα το οποίο αποκαλύπτει η Καθημερινή. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, για απέλαση Ρώσων διπλωματών. Κοιτάξτε, και εγώ τώρα την ενημέρωση την έχω από την Καθημερινή. Δεν έχω ενημέρωση. Βλέπω... Δεν θέλω να τοποθετηθώ για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Υποθέτω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, για να πάρει μια τέτοια απόφαση, είχε συγκεκριμένα στοιχεία. Πάντως και από ό,τι μεταδίδουν και τα ρωσικά πρακτορία, το κεντρικό ρωσικό πρακτορείο, το IFAX, το οποίο επικαλείται και το Reuters, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα απαντήσουμε στην απέλαση από την Ελλάδα των Ρώσων διπλωματών με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει κρίση στη σχέση της Ελλάδας με τη Ρωσία, κυρία Μπακογέννη? Με αφορμή εννοώ τα Σκόπια, γιατί αυτό είναι που λέει το δημοσίευμα, ότι επί της ουσίας υπήρξε μια προσπάθεια κάποιων Ρώσων διπλωματών να επηρεάσουν τις εξελίξεις σε σχέση με την ονομασία των Σκοπίων. Κοιτάξτε, η ρωσική θέση σε σχέση με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και την ένταξη κυρίως των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ είναι γνωστό. Είναι βέβαιο ότι δεν συμπίπτουν οι απόψεις της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας με τις ρώσικες στο θέμα αυτό. Δηλαδή η Ρωσία αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία, από τις πρώτες χώρες που το αναγνωρίσανε, δεν επιθυμεί την επίλυση του θέματος με την Ελλάδα και από εκεί και πέρα την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Για άλλους λόγους από αυτούς τους οποίους ισχυριζόμαστε εμείς, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς θέλουμε την επίλυση του θέματος, αλλά θέλουμε την επίλυση του θέματος με μία αξιοπρεπή λύση και όχι με μία λύση η οποία κρατάει το θέμα του ελευθερισμού ζωντανό. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω παραπάνω. Βεβαίως, γιατί είναι γεγονός. Είναι γεγονός, έχει γίνει τώρα. Πάμε λίγο στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Χθες το βράδυ κατατέθηκε μία τροπολογία από 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ξαφνικά φαίνεται ότι τους έπιασε, δεν ξέρω, με τα μεσονύκτια τους έπιασε μια πρεμούρα για το πότε θα γίνουν οι περιφερειακές εκλογές με αφορμή τις αλλαγές που φέρνει ο Κλισθένης. Με τα σενάρια να λένε πλέον ότι να φουντώνουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κάνει ένα σενάριο τριπλών εκλογών, φέρνοντας δηλαδή περιφερειακές, δημοτικές, ευρωεκλογές και πιθανόν και εθνικές, αν κρίνουμε από αυτό που είπε ο κύριος Ζάεφ, δηλαδή ότι η λύση
στην Ελληνική Βουλή θα έρθει μετά το Γενάρη του 2019. Αντέχει η χώρα να πάμε σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, γιατί αυτός είναι σχεδιασμός που επί της ουσίας μυρίζει χάος. Ακριβώς. Η κυβέρνηση στη φάση αυτή είναι σε απόλυτη τραχή. Βλέπει μία εντονότατη δημοσκοπική κατρακύλα. Για πρώτη φορά αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει οργή στον ελληνικό λαό. Οργή για το Σκοπιανό, οργή για την οικονομία, οργή για τη μείωση των συντάξεων, οργή κυρίως για τον εμπεγμό τον οποίο νιώθει ο ελληνικός λαός πλέον και βλέπει να συντελείται μπροστά του. Αυτό έχει δημιουργήσει μία τρομακτική ταραχή στην κυβέρνηση, όπου ο Μέννης Σκουρλέτης δίνει τη μάχη για να περάσει η άποψη ότι οι δημοτικές εκλογές πρέπει να γίνουν τον Οκτώβριο. Οι βουλευτές, και από ό,τι κατάλαβα συνεννοημένα, τον υποχρεώνουν σήμερα να αλλάξει άποψη. Και η λογική ότι θα στήσουμε 4 κάλπες στην Ελλάδα, όπου οι Έλληνες θα ψηφίσουν και δήμαρχο και περιφερειάρχη και βουλευτή μαζί, είναι μια λογική η οποία προκαλεί απλούστατο το χάος. Η λογική λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμείς φεύγουμε και μετά από εμάς το χάος. Είναι η ίδια λογική του Λουδοβίκου του 14ου. Σου λέει ότι εγώ θα φύγω και ό,τι κληρονομήσω θα είναι μόνο πρόβλημα στην επόμενη κυβέρνηση. Χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Αλλά ξέρετε, στις δημοκρατίες, το είπα και νωρίτερα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, έλεγε ο Μπακογιάννης. Ο λαός θα μιλήσει και είτε με 3 κάλπες, είτε με 4, είτε με 14 κάλπες, το μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Σας προβληματίζει ότι γίνεται μια σπέκουλα με το θέμα των συντάξεων, και λέω σπέκουλα γιατί ενώ στα επίσημα κείμενα η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα δεσμεύσει και την οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον, λέει ότι έχει αναλάβει μια υποχρέωση για περικοπή των συντάξεων από 1η-1η-2019. Από την άλλη ωστόσο βλέπουμε τον κύριο Μοσκοβισή, βλέπουμε μια σειρά στελεχών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μέχρι χθες ο κύριος Τσίπρας εντάξει, τους κατηγορούσε για τα πάντα. Να θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Τσίπρας είναι ο καλύτερος μαθητής και να είναι διατεθειμένοι να του κάνουν και κάποια δώρα, έστω και σε επίπεδο δηλώσεων. Σας προβληματίζει αυτό, κυρία Μπακογιάννη? Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μεταστροφή? Όχι, κύριε Τζένομα, αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ο εμπεγμός τον οποίο δέχονται οι συνταξιούχοι σήμερα. Όταν είσαι συνταξιούχος, όταν σου κοπεί η συντάξή σου και κοντεύει να γίνει η μισή από αυτή την οποία έπαιρνε, όταν πρέπει να κάνεις κάποιο λογαριασμό για το τι σε περιμένει από 1η Ιανουαρίου και βιώνεις αυτό τον εμπεγμό, γίνεσαι θηρίο. Και αυτό το οποίο εγώ παρακολουθώ είναι το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή έρχεται η ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να κόψει τις συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταψηφίσει 2 φορές το κόψιμο των συντάξεων. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν και τον ΑΝΕΛ έχουν υπερψηφίσει 2 φορές το κόψιμο των συντάξεων και τους φταίνε τώρα όλοι οι υπόλοιποι στην περίπτωση που οι συντάξεις κοπούν. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείσμα. Εμείς καταθέσαμε τροπολογία μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν προτείνει το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν παρά πριν κλείσει η Βουλή να ψηφίσουν την άρση του νόμου τον οποίο είχαν ψηφίσει πριν από 2 μήνες και να τελειώσει η υπόθεση και να μην κοπούν οι συντάξεις. Δεν μπορεί να δουλεύει στον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο και τόσο βάναυσα και να παίζει με τον πόνο του ανθρώπου ο οποίος βλέπει τη σύνταξή του να έχει εξαίρωθει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θεωρούν ότι ο κόσμος τρώει σανό. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο με προβληματίζει. Κατά τα υπόλοιπα, σας λέω ότι η κυβέρνηση είναι σε πλήρη ταραχή και οτιδήποτε και να λέει σήμερα έχει πάρα πολύ λίγο αντίκτυπο στον ελληνικό λαό. Το ερώτημα, και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει, και εγώ δεν διαφωνώ με αυτή τη λογική, να μην τάζει τίποτα σε αντίθεση με αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σας θεωρείτε ωστόσο ότι υπάρχει η δημοσκοπική μάλλον διαφορά η οποία αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις είναι μια διαφορά γιατί οι Έλληνες πιστεύουν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή είναι μια διαφορά γιατί θέλουν πάστηση να φύγουν οι συγκεκριμένοι κυβερνώντες?
Και είχε τα δύο. Δηλαδή και ο Έλληνας καταψηφίζει ως γνωστόν, είναι αυτό που λένε η παλιά θεωρία του μαύρου, και διότι πάρα πολλοί είναι κοψοχέριδες, οι άνθρωποι που πιστέψανε ότι θα καταργηθεί ο ΑΕΝΦΙΑ, οι άνθρωποι που πιστέψανε ότι και 10% να κάνει ο Τσίπρας από αυτά που είπε πάλι καλύτερα θα είναι. Αυτή είναι μία κατηγορία. Αλλά και διότι υπάρχει μία δεύτερη μεγάλη κατηγορία, η οποία θέλει έναν πρωθυπουργό σοβαρό, υπεύθυνο, αποφασισμένο να βάλει μπροστά τη μηχανή της οικονομίας, αποφασισμένο να φέρει περισσότερες επενδύσεις. Υπάρχουν όμως περιθώρια. Κυρία Μπακογιάννη, υπάρχουν περιθώρια, γιατί να πούμε και την αλήθεια. Δηλαδή, υπάρχουν περιθώρια να αλλάξει αυτά τα οποία έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας και δεσμεύουν τις επόμενες κυβέρνησεις. Και για τις συντάξεις μιλώ και για τις περικοπές και ούτω καθεξής. Κάποια δεν υπάρχουν, κάποια υπάρχουν. Το θέμα της φορολογίας, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι το οποίο, για το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί. Γιατί θεωρεί ότι η μείωση της φορολογίας θα αυξήσει τα έσοδα. Και εγώ το πιστεύω βασίζοντας αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι από την ώρα που η φορολογία και οι εισφορές θα έρθουν σε ανεκτά επίπεδα, εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζομένων, και ταυτόχρονα η φορολογία μπει σε μία φάση λογικής, τα έσοδα θα είναι παραπάνω. Και πάρτε παράδειγμα συγκεκριμένο, και σας το λέω γιατί το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση μείωσε μονομερώς το φόρο της εστίασης. Mm-hmm. Και τον έκανε 14%. Mm-hmm. Τα έσοδα από το μειωμένο φόρο της εστίασης σε σχέση με τον αυξημένο φόρο της εστίασης σήμερα ήταν περισσότερα, αναλογικά. Άρα τι συζητάμε τώρα. Σήμερα η φοροδιαφυγή έχει αυξηθεί. Ένα στους δύο Έλληνες χρωστάει στην εφορία. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Φαγωθήκανε τα λεπτά που υπήρχαν στα στρώματα, φαγωθήκανε τα λεφτά που υπήρχαν στα ντουλάπια, ξεθάψανε και τα λεφτά που είχαν θάψει. Ωραία. Πώς θα προχωρήσει παραπέρα αυτή η ιστορία. Δεν προχωράει. Νομοτελειακά δηλαδή η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόνη η οποία μπορεί να δώσει ανάσα στην οικονομία ξανά. Είστε της άποψης ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να εξαντλήσει μετά και τη συγκεκριμένη τροπολογία το χρόνο, ή θεωρείτε ότι μπορεί να οδηγηθούμε και νωρίτερα σε εκλογές? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εντάξει. Όλα αυτά τα γελαστικά που βλέπετε, ψηφίζω, δεν ψηφίζω, καμένοι, ιστορίες, ανέρ, όχι διαφωνώ με το 3%, όχι δεν θέλω το 3%, όχι θέλω το ένα, όχι θέλω το άλλο. Εγώ βλέπω ότι είναι μια κυβέρνηση με ημερομηνία λήξη. Και κατά τη γνώμη μου, η ημερομηνία λήξη δεν θα λύσει πάρα πολύ. Τώρα, πότε ακριβώς θα είναι, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ήδη αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πραγματικά μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να σταθεί. Τώρα, θα γίνει νωρίτερα, κατά την άποψή μου, ναι, θα γίνει νωρίτερα. Πολλά θα εξαρτηθούν από το θέμα των συντάξεων. Εάν καταφέρει να πάρει μια αναβολή στο θέμα των συντάξεων, όπως λέει, ενδεχομένως μπορεί να αργήσουν οι εκλογές 2-3 μήνες ακόμα. Εάν δεν πάρει όμως αναβολή, δεν βλέπω να πηγαίνει σε εκλογές με κομμένες συντάξεις. Θα τις κάνει νωρίτερα. Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.